Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε Νάψου και Μικρών Κυκλάδων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συντοπίτες, με ιδιαίτερη χαρά ανήλθα σε τούτο το εξειδιασμένο βήμα για να σας καλωσορίσω όπως ήθελα ως οικοδεσπότης, αλλά κυρίως για να σας ευχαριστήσω επειδή αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας και να έρθετε σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Έχω διδαχθεί στη ζωή μου ότι οι άντρες δεν πρυευτολογούν. Δεν καφιώνται τον εαυτό τους, αλλά ούτε και το σπίτι τους. Όμως αδυνατό να αντέξω τον πειρασμό και να κρύψω την προνομιακή μου θέση και την τιμή για μένα να σας καλωσορίζω όλους στο χωριό της παράδοσης, του πολιτισμού και του φωτός, που ξέρει ως φάρος να φωτίζει και να προσφέρει απλόχερα πολιτισμό και φως. Σήμερα, 25 Οκτώβου του 2017, εδώ στο πολιτιστικό μέγαρο της Απειράνθου, όπως συνήθιζε να το αποκαλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος, κλείνει ένας κύκλος, αλλά παράλληλα ανοίγει και ένας άλλος. Κλείνει ένας κύκλος γιατί πριν από μερικά χρόνια, εδώ στον ίδιο χώρο, εστέφθη με επιτυχία το 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Ινάξους διαμέσου των αιώνων», και εδώ πάλι στην ίδια αίθουσα πραγματοποιείται και επίσημα η παρουσίαση του τόμου των πρακτικών. Ανοίγει όμως ένας άλλος κύκλος, ένας άλλος δρόμος, γιατί με την ολοκλήρωση αυτού του συνεδρίου η προσφορά είναι μεγίστη στον τόπο για την Άξο, για την Ελλάδα, για την ανθρωπότητα αν θέλετε, με μηνύματα και απόϊχους. Μας προσφέρονται πολύτιμες γνώσεις, γνώσεις ιστορίας, πολιτισμού, παράδοσης, που θα μας οδηγήσουν να αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο τον τόπο μας, τις παραδόσεις και την πατρίδα μας γενικότερα. Επιτρέψατε μου από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές και τότε και σήμερα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο του Μανώλη του Μαργαρίτη, διότι τη χάνει να γνωρίζω τη συμβολή του και να γνωρίζω ότι έχει βάλει τη σφραγίδα του. Και κυρίως όμως να ευχαριστήσω αυτούς που προσέφεραν το πνευματικό τους μόχο με τις εξειδικευμένες τους γνώσεις. Κυρίες και κύριοι, από αυτό εδώ το σύμβολο, στην καρδιά της Νάξου, βρίσκω την ευκαιρία να υπενθυμίσω πως στην παρούσα κρίση, που πρωτίστως είναι αξιακή, ηθική, πολιτιστική, όταν οι αξίες και αρχές του πολιτισμού μας υπονομεύονται, η θρησκεία, η παιδεία, η οικογένεια, το έθνος αν θέλετε, σε μια εποχή που ο ελληνικός λαός ευρίσκεται ενώπιον μιας μεθοδευμένης και συνδυασμένης επίθεσης κατά της ιστορικής του πορείας, με στόχο την αλλίωση της πνευματικής και εθνικής ταυτότητας, προκειμένου να αποδυναμωθούν οι οποιοδήποτε θύλακες αντίστασης στη χυλοποίηση ή στην χυμοποίηση, προκειμένου να μετατραπεί ο λαός σε μια εύκολη λύα για την ουσιαστική αυτοκυρία του. Και μάλιστα, δυστυχώς, κάποιοι και μάλιστα από εμάς, κάθονται αναπαυτικά σε καναπέδες και δεν τους νοιάζει η προετοιμασία της ιστορικής λύδης, ώστε κανένας νέος να μην θυμάται τίποτα. Πέρα όμως από τις ιστορικές γνώσεις, την εμπειρία των αισθημάτων που νιώσαμε από αυτό το ταξίδι της νήσου Νάξου διαμέσου των αιώνων, θέλω να τονίσω ότι η καλλιέργεια του πολιτισμού θα συμβάλλει στις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις ακόμη και για οικονομική ανάπτυξη ή ακόμη αν θέλετε και για έξοδο από την κρίση σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό. Είναι στρατηγική ευκαιρία. Είναι στρατηγική επιλογή η σωστή διαχείριση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για τουριστική ανάπτυξη και κατά συνέπεια κατά οικονομική ευρωστία σε μεγάλο φάσμα υπηρεσιών και φιλοξενίας επισκεπτών. Συνεπώς απαιτούνται ευαισθητοποίηση, αναγνώριση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το κυριότερο όμως είναι η συνεργασία των πάντων. Τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικής φορείς, το αρμόδιο Υπουργείο, οι κάτοικοι. Υπενθυμίζω το πρόσφατο παράδειγμα της αναστήλωσης του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής, το μοναδικό βυζαντινό μνημείο με τις ιδιαίτερες τοιχογραφίες.
Με την ταπεινή συμβολή και συμμετοχή τόσο του απλού απεραθέντικου λαού, του σεβαστού μας του δικού μας παπά, του παπά Μιχάλη, όσο και εμένα προσωπικά σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα, παραμερίζοντας οικογενειακές και οικονομικές μου υποχρεώσεις. Πέρα των βασικών χρηματοδοτών που τους είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες, θεωρώ πως η λαϊκή αρρωγή, καθώς και η συμμετοχή των απλών ψυχοριανών, ανθρώπων της καθημερινότητας, μαζί με μένα τον ίδιο ως μπροστάρι, ήταν αναγκαία ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι εμφανιζόμενες αδεξιότητες, με αποτέλεσμα να περιοριστεί το κόστος και ο χρόνος των επίπονων εργασιών. Προϋποθέτονται όμως συνάμα παρεμβάσεις και διευκολύνσεις σε προορισμούς, σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, που διαθέτουμε πάπολα και ξεχωριστά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε συνδυασμό με το θρησκευτικό και περιπατητικό τουρισμό, ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, και θυμίζω για παράδειγμα στη δική μου περίπτωση τα αρχαία στην περιοχή του Κλειδού και κυρίως του Πανέρμου, του βιομηχανικού μνημείου του Εναερίου Σιδηροδρόμου, της εγκατάστασης της Μύριδας στην περιοχή του Τακόριακα, που όλα αυτά όμως απαιτούν ασφαλή οδικό άξονα, όπως έχω ξαναπεί, και φυσικά αναφέρομαι για τον δρόμο Πειράνθου Μουτσούνας. Η ανάδειξη των μουσείων μας είναι ένα σημαντικό θέμα, που όμως χρειάζονται και απαιτούνται υψηλές παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτά όλα επιβάλλονται διότι ο τόπος μας θα αναδειχθεί ως πόλος έλξης ποιοτικού, επιστημονικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και θα είναι τα εργαλεία για την ανάπτυξη του τόπου. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας καλώ όλους σας να ορθώσουμε το ανάστημά μας ως κυκλόπια τύχη, να περιφρουρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας. Δεν πρέπει να είμαστε ανητοτικοί. Χρειάζονται εσωτερικές αντιστάσεις σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Πρέπει να πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι που παραμένουν πιστοί στις αξίες μας, στις παραδόσεις μας, στην ιστορία μας. Είναι χρέος, είναι καθήκον και ευθύνη όλων μας. Είναι θέμα τιμής και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Από εδώ, στην καρδιά της Νάξου, την Απείρανθο, παίρνουμε μαθήματα και μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία. Σας ευχαριστώ.